Σύμφωνα με τον Charles Lister, διευθυντή των προγραμμάτων για τη Συρία και την αντιτρομοκρατία του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής, η Ρωσία για πρώτη φορά ανέπτυξε στο αεροδρόμιο Καμισλή στη βορειοανατολική Συρία 4 μαχητικά αεροσκάφη SU-35. Όπως επισημαίνει ο Lister, αυτή είναι μια αξιοσημείωτη κίνηση από πλευράς της Ρωσίας, αφού το αεροδρόμιο βρίσκεται πολύ κοντά σε αμερικανική βάση. Σημειώνει επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα βομβαρδισμό σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Όπως σας ενημερώσαμε στον MSHD, οι Ρωσικοί μαζί με τη Συριακή Αεροπορία πραγματοποίησαν χθες φοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη βάση της 23ης Μεραρχίας του υποστηριζόμενου από την Τουρκία FSA στο χωριό Καχ που βρίσκεται στο βόρειο Ιντλίμπ. Οι τουρκικές δυνάμεις φαίνονται επίσης να ετοιμάζονται για νέες μάχες, αφού έγκυρες πηγές αναφέρουν μετακίνηση μεγάλου όγκου στρατιωτικού εξοπλισμού, αρμάτων μάχης και πυροβολικού από την Τουρκία προς τη Συρία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.